Λόγος ο κύριος Σταχιάος, υπουργός υποδομών. Έχω να σας μιλήσω μόνο για ένα έργο. Αυτή την άλλη μεριά βεβαίως, όταν ακούσετε το νούμερο στο οποίο αφορά αυτό το έργο, προφανώς δεν είναι ένα έργο χαμηλού κόστους, είναι ένα έργο πολύ υψηλού κόστους. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δήμαρχε Γερμανών, μία σκέψη. Στα Γερμανά πρωτοήρθα πριν από 37 χρόνια. Για να έρθω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι Θεσσαλονικιός όπως ξέρετε και με καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία, κατά συνέπεια με ευαισθησίες για την περιοχή, έκανα πάνω από 4 ώρες. Και από δρόμους, ο οποίος δεν μπορούσα να φανταστώ. Σήμερα έχουμε την Εγνατία. Η Εγνατία είναι ένα απόκτημα, ακόμα δεν είναι κόσμημα. Θα το κάνουμε κόσμημα μετά την παραχώρηση. Τώρα είναι απόκτημα όμως. Είναι ένα απόκτημα πολύ σημαντικό. Η Εγνατία εμπόλυς έβαλε τα Γερμανά στο χάρτη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι προηγουμένως τα Γερμανά δεν ήταν στο χάρτη. Δεν θέλω να σας αδικήσω, δεν νομίζω ότι παρεξηγείται κανένας όταν λέω αυτή την κουβέντα. Έφερε κάποια κίνηση. Η Βασιλίτσα ξαφνικά έγινε ένας top προορισμός για όσους κάνουν σκι. Αλλά δεν αρκεί. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται αυτό που είπατε. Χρειάζεται η περιοχή να αποκτήσει μια ταυτότητα. Τα πλεονεκτήματα της περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τα είπατε. Αλλά πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα, να είναι διακριτή πλέον στο χάρτη. Όχι απλώς να μπει στο χάρτη, αλλά να είναι διακριτή στο χάρτη. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους που μιλούν εδώ σε αυτό προσπαθούν να συμβάλλουν, αλλά οι κύριες αποφάσεις είναι δικές σας. Είναι δικές σας και της περιφέρειας. Επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή σκέψη, γιατί εγώ βλέπω ότι σήμερα με τις παρεμβάσεις που κάνουμε θα έχουμε τα εξής δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, θα έχουμε ένα εξαιρετικό δρόμο. Μόλις ολοκληρωθεί η παραχώρηση της Εγνατίας, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει υποχρέωση του παραχωρησιούχου, του νέου παραχωρησιούχου, που είναι η Τέρνα, όπως ξέρετε, σε μια κοινοπραξία με την ΕΖΙΣ, κύριε Πολίτη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν την υποχρέωση να αναβαθμίσουν τον δρόμο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο δρόμος έχει παλιώσει, έχει πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περιοχή με δύσκολα φαινόμενα καιρικά, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στον δρόμο. Για παράδειγμα, πρέπει να ξέρετε ότι το γεγονός ότι κάνουμε συχνούς αποχιονισμούς στον δρόμο και ότι αυτό χρησιμοποιεί αλάτι, έχει ως αποτέλεσμα ότι στις σύραγγες, στα χαμηλά τμήματα των σύραγγων, το νερό που πέφτει με το αλάτι δημιουργεί πολλά φαινόμενα τα οποία φέρνουν μια επιφανειακή, για να μην δημιουργήσουν ανησυχίες, αποσάδρωση της επιφάνειας από σκυρόδεμο. Αλλά αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, στις υποχρεώσεις του επίσης, είναι να αναβαθμίσει και όλες τις σύραγγες στην κατηγορία Α. Αυτό σημαίνει ότι το διαμετακομιστικό εμπόριο, το οποίο μπορεί να περάσει από την Εγνατία, αφορά ακόμα και βαρέα φορτία. Πολύ βαρέα φορτία, και αφορά και φορτία τα οποία είναι επικίνδυνα κατά συνέπεια. Τα Γερμανά έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι το μόνο αστικό κέντρο το οποίο είναι ακριβώς πάνω στην Εγνατία Οδό. Ακριβώς πάνω στην Εγνατία Οδό. Πάρα πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μπορέσετε αυτό το γεγονός να το αξιοποιήσετε. Αυτό θα ήταν καλό να κάνετε όταν ολοκληρωθεί η παραχώρηση και συζητήσει με τον παραχωρησιούχο. Θα δημιουργηθούν ΣΕΑ στην Εγνατία, τα οποία δεν υπάρχουν. Θα δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις, θα αναβαθμιστεί ο δρόμος. Θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως συντηρητικό πλεονέκτημα. Τώρα, έχετε ένας νέος δρόμος και καταλήγει. Ξέρετε ότι στο ύψος του Βενέτικου βγαίνει ο κόμβος του Ε65. Είναι το δύσκολο τμήμα του Ε65. Το Ε65 είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται χάρη στην προσωπική πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή, την οποία την ανέλαβε και την έκανε προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Και έχει ένα. Και είναι μια επιτυχία. Ξέρετε γιατί είναι επιτυχία? Διότι δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε έργα κατασκευαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω του χρόνου κατασκευής. Διότι έπρεπε μέχρι το τέλος του 2025, το πολύ μέχρι τα μέσα του 2026, τα έργα να έχουν τελειώσει. Είναι ένα από τα πολύ λίγα έργα στα οποία έχουμε μπορέσει να επιτύχουμε χρηματοδότηση. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχουμε εκταμιεύσει σχεδόν το σύνολο της χρηματοδότησης. Άρα έχουμε διασφαλισμένες και τις πληρωμές στον ανάδοχο για να προχωράει γρήγορα το έργο. Αυτό σημαίνει ότι ένας δεύτερος δρόμος θα έρχεται και θα καταλήγει στην περιοχή των Γερμανών. Νέα μια ευκαιρία για εσάς. Είναι μια σημαντική ευκαιρία, ένας δρόμος ο οποίος, εάν μπείτε στο Google Earth, θα δείτε ότι αν τρέξετε οποιαδήποτε εφαρμογή που δίνει διευθύνσεις, θα σας δείξει ότι, για παράδειγμα,
από Αθήνα για Λάρισα θεωρείται συντομότερος δρόμος και καλύτερος δρόμος. Και πιθανότατα πολλές φορές το βγάζει αυτό ανάλογα με την κίνηση και από Αθήνα για Θεσσαλονίκη μέσω Λαρίσης. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ένας πολύ σημαντικός δρόμος έρχεται εδώ. Αυτός, όπως ξέρετε, γενιάστηκε πριν το Πάσχα. Εγώ λοιπόν την επόμενη μέρα, μία από τις επόμενες μέρες, τη Μεγάλη Παρασκευή, χρειάστηκε να έρθω εδώ για τη σύραγγα που πήρε φωτιά το φορτηγό λίγο παραπάνω προς τα Γιάννενα. Το έκανα σε 4 ώρες. Το έκανα σε 4 ώρες από την Αθήνα, χωρίς να έχει κατασκευαστεί ο Ε65, από το παλιό τμήμα από το οποίο ανεβαίνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με τον Ε65 θα βελτιωθεί πάρα πολύ η σχέση των Γρεβενών με την Αθήνα και θα είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε. Τώρα ξέρω το μεγάλο θέμα. Το έχω συζητήσει, έχω συναντηθεί με τον Δήμαρχο, έχω συναντηθεί με τον προκάτοχό του, έχουμε κάνει μεγάλες κουβέντες. Το θέμα είναι Δεσκάτη. Ξέρετε ότι κατασκευάζεται ο κόμβος Καρπερού Αγίου Φίλου, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει την πρόσβαση στη Δεσκάτη. Το χαρακτηριστικό του Ε65 είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κατασκευάσει κανένα κάθετο άξονα στον Ε65. Έχουμε κατασκευάσει τους κόμβους και θα σας έλεγα ότι αν αυτό το οποίο φαίνεται για εσάς πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πω μια άλλη πόλη που περνάει ο Ε65 που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και είναι τα Φάρσαλα. Τα Φάρσαλα δεν έχουν σύνδεση με τον Ε65, ενώ θα έπρεπε να εξυπηρετούνται για το διαμετρικομιστικό εμπόριο και αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρο κύκλο και δεν μπορούν να πάνε από το παράπλευρο δίκτυο. Υπάρχουν προβλήματα, θα το δούμε, δεν σας υπόσχομαι τίποτα. Σας έχω πει ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, διότι δεν είναι μικρό το κόστος κατασκευής αυτού του δρόμου, είναι 70 εκατομμύρια. Η αναγνωριστική μελέτη η οποία έχουμε μας δίνει ένα κόστος της τάξης των 70 εκατομμυρίων. Ναι, έχετε δίκιο κύριε Μανατίδη, πρέπει να τον μικρύνουμε, να μικρύνουμε το κόστος, πρέπει να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Ξέρετε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε την αίσθηση όλοι ότι οι δρόμοι θα έχουν χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόμο στο σύνολό τους. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουμε αυτό για το επαρχιακό δίκτυο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πάντως θα το μελετήσουμε χωρίς να συγκυώμε ότι αυτός μπορεί να κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Ε65, γιατί ο Ε65 στο σύνολό του πρέπει να παραδοθεί στο τέλος του 2025, το πολύ το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως φαίνεται στη διαφάνεια την οποία βλέπετε εδώ. Και ξέρετε ότι το να πας και να κάνεις μια συμβιβαστική σύμβαση σε ένα έργο όπως το Ε65 είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει και από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μια απλή ιστορία, γιατί έχει να κάνει με τις συνθήκες του ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε, θα το δούμε, θα δούμε αν μπορούμε να περιορίσουμε το κόστος και να το βάλουμε στα όρια ενός αντιμετωπίσιμου ποσού. Πρέπει να σας πω ότι δεν μιλάμε για έργο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν υπάρχουν πλέον διαπραγματεύσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Μιλάμε για ένα έργο που εφόσον αποφασίσουμε να το εκτελέσουμε, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από τους φόρους μας. Είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο δεν είναι ανεξάντλητο. Και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, το ξέρει και η περιφέρεια, το ξέρουν και όλοι. Άρα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Ας σας ξαναλέω, επειδή δεν θέλω να φεύγουμε με λάθος εντυπώσεις και δεν θέλω να πείτε αύριο ότι ξέρετε, ήρθε ένα κλιμάκιο εδώ υπουργών στα Γρεβενά και ήρθε να μας κοροϊδέψει και να τάξει λαγούς με πετραχίλια. Δεν είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο ερχόμαστε. Ερχόμαστε για μια διαβούλευση. Δεν χρειάζεται όσοι μιλήσετε να με πείσετε ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό. Είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που πολλές φορές μας καθοδηγεί. Διότι ο μεγαλύτερος στόχος αυτή τη στιγμή της χώρας είναι τεράστιος στόχος. Είναι και η δημοσιονομική πειθαρχία. Δημοσιονομική πειθαρχία σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλους εκείνους τους περιορισμούς, από όλους εκείνους τους κανόνες που μας βάζει το γεγονός ότι πρέπει να περιορίσουμε τα ελλείμματα σε ό,τι επιτρέπεται και ότι δεν μπορούμε να αυξάνουμε το δημόσιο χρέος, αλλά μπορούμε μόνο να το απομειώνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Αυτή δεν είναι μια πραγματικότητα η οποία προσγειώθηκε τώρα ξαφνικά στο πολιτικό τραπέζι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία βγαίνει από μια δεκαετή κρίση την οποία περάσαμε και δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό για όλους, γιατί υποφέραμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάμε πλέον θετικά μπροστά, κοιτάμε μπροστά έχοντας
αισιοδοξία ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό που σας είπε ο κ. Κοντογιώργης και το οποίο το ζούμε. Θα σας πει η κυρία Παπαγώστα που βλέπω τώρα μπροστά μου ότι αν αυτό είναι μια φορά προτεραιότητα στα Γρεβενά, είναι εξίσου μεγάλη προτεραιότητα για παράδειγμα για τη Θεσσαλία, όπου όλη η ορεινή Θεσσαλία έχει πληγεί από τον Ντάνιελ. Υπάρχουν περιοχές που πρέπει να κάνουν περιπορίες 80 χιλιόμετρων την ημέρα για να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους στο φροντιστήριο. Αυτό το καταλαβαίνετε ότι είναι δραματική περίπτωση. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πολιτεία χρειάστηκε να δεσμεύσει πάρα πολλούς πόρους για πάρα πολλά έκτακτα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σήμερα με την κλιματική κρίση. Οπότε μας βλέπετε ότι δεν είμαστε επιφυλακτικοί. Είμαστε σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και σε ό,τι αφορά τις στοχεύσεις και τα έργα τα οποία θα κάνουμε, απολύτως υπεύθυνοι. Λοιπόν, θα δουλέψουμε με τον κύριο Αμανατίδη, θα δουλέψουμε και με τον Δήμαρχο της περιοχής να δούμε εάν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα έργο το οποίο να έχει ένα πατό κόστος για να μπορέσει να συνδεθεί με τα Γρεβενά, όχι με τον Ε65. Ουσιαστικά με τα Γρεβενά θέλουμε να συνδεθεί η πόλη της Δεσκάτης, διότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και ελπίζω ότι θα βρούμε λύση. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι το πνεύμα της σημερινής συνάντησης. Σας το ξεκαθάρισαμε όλοι, σας το ξεκαθάρισε ο κ. Κοντογιώργης. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ οποτεδήποτε χρειαστεί για να συζητήσουμε τα προβλήματα της περιοχής. Ευχαριστώ.